Χαίρετε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Έρχομαι και από την Ελλάδα. Καλημέρα. Πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει για την ενίσχυση της Δημαία είναι ένα μονοβέλο στην φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισαγόμενης ακρίβειας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται από ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε όμως μια υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να βοηθήσουμε στη συγκράτηση της αύξησης των τιμών και όπου αυτό είναι εφικτό και στην μείωση τους. Γι' αυτό και εργαλεία όπως η μόνιμη μείωση τιμών, το ταμπελάκι 5% έχει, αυτά τα μέτρα έχουν ξεχωριστή σημασία, παραπάνω από 1.200 προϊόντα έχουν ήδη μπει σε αυτό το πλαίσιο της μείωσης των τιμών. Το καλάθι των Χριστουγέννων θα είναι ακόμα ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τις τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση ειδικά στα κρατικά προϊόντα ώστε να μπορέσουμε να δούμε τιμές οι οποίες, γιατί όχι, να είναι χαμηλότερες και από τις τιμές που είχαμε το περασμένο Πάσχα. Και βέβαια θέλω να συγχαρώ συνολικά το Υπουργείο και ειδικά τη Γενική Γραμματεία για την εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων τα οποία βοηθούν αφενός τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν την δουλειά τους πιο αποτελεσματικά, αφετέρου τον καταναλωτή στο να συγκρίνει προϊόντα και όταν κρίνει ότι μπορεί και θέλει να καταγγείλει αθέμητες πρακτικές να είναι σε θέση να το κάνει. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία θα μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο στην ζωή μας. Ο e-καταναλωτής είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της χρήσης που πιστεύουμε ότι του αξίζει, αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο τεχνολογία για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα καταστρατήγησης της λειτουργίας της αγοράς και να προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται κακόβουλα το πώς θα εξαπατήσουν τον καταναλωτή. Να δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Πλασματικές εκπτώσεις, ένα προϊόν το οποίο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη αυξάνει η τιμή αναφοράς χωρίς να υπάρχει κανείς απολύτως λόγος και εμφανίζεται πλασματικά μεγαλύτερη έκπτωση ενώ η τιμή του προϊόντος είναι ακριβώς η ίδια ή και άλλα περιστατικά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, όπως ενδεχομένως fake reviews, ψεύτικες αξιολογήσεις προϊόντων που μπορεί να γράφονται από κάποιο chatbot. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Τονίζω, δεν είναι μόνο προβλήματα που αφορούν την ελληνική αγορά, αφορούν συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί πραγματικά εύρυθμα και μια αγορά που λειτουργεί εύρυθμα και ανταγωνιστικά με διαφάνεια στις τιμές τελικά είναι και προς όφελος του καταναλωτή. Οπότε θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να συγχαρώ και τον διοικητή της Δημαία και όλα τα στελέχη, να διαβεβαιώσω όλους και όλους ότι θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε την Δημαία με πρόσθετο προσωπικό αλλά και με εξοπλισμό μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, από σκάνερς μέχρι καινούρια οχήματα και τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά γιατί προφανώς αυτή η προσπάθεια σωστού ελέγχου της αγοράς είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται στο διενεκές και θα ξεκολουθεί να μας ενδιαφέρει και όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτήν την εποχή των μεγάλων αυξήσεων των τιμών.